ζωήν αιώνιον. Ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σας δίνω την ευχή μου. Σε ορισμένους από εσάς βέβαια ίσως είμαι νεότερος, αλλά ως ιερεύς σας δίνω την ευχή μου μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως έκανα και την Παρασκευή. Αποδείξατε, αδελφοί, σήμερα με την τόση πυκνή Θεία Μετάληψη ως ζει Κύριος ο Θεός, ως οι δαιμονικές ειρήνες, όπως είπα την Παρασκευή, δεν σας σκιάζουν. Ελπίζουμε στον Κύριο, προσευχόμαστε στην Παναγία μας, στηριζόμαστε με τις προσευχές των Αγίων μας. Σας παρακαλώ, σας θέρμο παρακαλώ, συνεχίστε. Αν συνεχίσουμε να παραμένουμε ορθόδοξοι, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Κυριακής της Ορθοδοξίας. 100 χρόνια η Εκκλησία του Χριστού διώκεται. Πολλούς Αγίους εικονοφίλους τους έγδαραν για την πίστη τους στον Χριστό. Άλλους τους πέταξαν στη θάλασσα, τους βασάνισαν ή τους αποκεφάλισαν, γιατί ήθελαν να είναι φίλοι των ιερών εικόνων. Εσείς, παιδιά μου και αδελφοί, παραμείνετε κοντά στον γλυκύτατό μας Ιησού, στη γλυκυτάτη μας Ορθοδοξία, φίλοι όστοτε τέλεστε τη ζωή σας και τη ζωή μας του Ιερού Δισκοποτηρίου. Αμήν. Σώσον ο Θεός το λαό και ευλόγησον την γραμμή.